Τι εικόνα βγήκε χθες από την πρώτη επαφή των συζητήσεων και την επιστροφή μετά από περίπου, από ό,τι άκουγα συναδέλφους να μετράνε, 70 μέρες που είχαν να έρθουν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των θεσμών? Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Ξεκινάει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το σημαντικό είναι, βεβαίως, μετά από αυτήν τη σημαντική χρονοκαθυστέρηση η οποία υπήρξε με συγκεκριμένες ευθύνες και τη σύγκρουση μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως ειδικά ανέλησε χθες την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, ότι τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου έχει οριστεί το πλαίσιο, θα κινηθούμε πάνω σε συγκεκριμένους άξονες, δηλαδή για όσα μέτρα θα έρθουν που θα έχουν μια πίεση, να το πω πιο καλά, μια αρνητική επίπτωση στην ελληνική κοινωνία, θα υπάρξουν και τα αντίθετα μέτρα τα οποία θα ελαφραίνουν και θα έχουν τις λεγόμενες θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Να μείνουμε στο πλαίσιο, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο περιεχόμενο. Εδώ, αν καταλάβαμε καλά, ακούγοντας και χθες τον Υπουργό Οικονομικών, δεν γνωρίζουμε ή τουλάχιστον δεν μας είπε, δεν μας αποκάλυψε κάποιο στοιχείο, κάποιο κομμάτι του παζλ, μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρο το παζλ και να το αντικρίσουμε. Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να έχουμε τη διαδικασία της απόλυτης εικόνας σε κάθε βήμα της διαπραγμάτευσης. Ιδίως για εμάς που είμαστε η πιο αδύναμη πλευρά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης διαχρονικά λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα από το 2010 μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε κατοχυρώσει το γεγονός ότι για όσα αρνητικά θα έχουμε όσα θετικά, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα υπάρξει σύντομα η διαδικασία της λύσης. Πάντως είναι θετικό ότι έχουμε πλαίσιο το οποίο θα δίνει μηδενικό άθροισμα. Άρα δεν μπορούμε να πιεστούμε από ένα σημείο και πέρα, και είναι ευθύνη και δική μας και όσων είμαστε με την πλευρά της λογικής στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και αυτή είναι η υπάρχουν και παράλογοι που κάθονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Βέβαια υπάρχουν παράλογοι. Για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να κάνω ευθύς χαρακτηρισμούς, κάνω χαρακτηρισμούς σε πολιτικές εκτιμήσεις και σε πολιτικά αποτελέσματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι προέβλεπε για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τι βγήκε, φαίνεται να βγαίνει τελικά με βάση τα αποτελέσματα της Ελστάτ και της Eurostat. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια απόκληση περίπου στις 3 μονάδες. Δεν το λες και ευστοχία αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι κατά ανάγκη είναι πολιτική μεροληψία, δεν τους αρέσουμε εμείς που είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλανε κάποιους άλλους στη θέση μας. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί και αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι τεχνοκρατικά και εκ του αποτελέσματος έκανα λάθος. Αυτό πρέπει να αναδειχτεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Διότι πάμε να συμφωνήσουμε κάτι τώρα το οποίο θα καθορίσει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών για τα προσεχή χρόνια. Ναι. Εάν πέσουμε στα λάθη του παρελθόντος, θα έχουμε και τις συνέπειες του παρελθόντος. Αν μείνουμε Εάν σε δεν αυτό κάνουμε το πλαίσιο, λάθη, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Αν μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, γιατί για το περιεχόμενο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά. Έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, κύριε Ζαχαριάδη, αυτό το μείγμα των μέτρων ότι θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, από όποιον δηλαδή ενδεχομένως αφαιρεθεί 1 ευρώ, στον ίδιο θα επιστρέψει αυτό το 1 ευρώ και αυτά τα 2, και το να δώσει το 1 ευρώ και το να πάρει το 1 ευρώ από τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις και τα αντισταθμιστικά, θα γίνουν ταυτόχρονα, θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα? Ναι, πρώτον θα γίνει ταυτόχρονα η διαδικασία της νομοθέτησης αυτό των ναι. θετικών και των αρνητικών. Το θέμα είναι πότε θα εφαρμοστούν. Δεύτερον, όχι, δεν θα είναι οι πιέσεις και οι ελαφρύνσεις στο ίδιο πρόσωπο την ίδια στιγμή. Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα υπάρξουν πιέσεις και θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα υπάρξουν ελαφρύνσεις. Το μηδενικό άθροισμα συνολικά αυτής της διαδικασίας θα είναι μηδενικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αναγκαστούμε να βγάλουμε χρήματα από την ελληνική οικονομία όπως συνέβαινε από το 2010 μέχρι σήμερα και να κλείσουμε τις αξιολογήσεις. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι η αξιολόγηση που η δική μας κυβέρνηση, μην πάμε στις προηγούμενες όπου τα ποσά ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερα, για να κλείσει την πρώτη αξιολόγηση πήρε μέτρα για ασφαλιστικό, έμεσους φόρους και φορολογικό στο 3% του ΑΕΠ. Δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία θα έχει ισοσταθμισμένο μείγμα και θα έχει λαμβάνει τα 3,5 δις
τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Με αυτή την έννοια και αν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη διαδικασία μπαίνοντας στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης, βλέπετε στο διεθνή τύπο υπάρχει μια κινητικότητα για να μπορέσουμε να προλάβουμε και το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης, παρόλο που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η σύγκρουση των λεγόμενων αιμονικών με τους λεγόμενους λογικούς. Ορίστε το όπως θέλετε με βάση. Ποιοι είναι αυτά τώρα που... οι αιμονικοί? Αιμονικός είναι κάποιος ο οποίος δεν βλέπει τη δημοσιονομική προσπάθεια και τη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει καταβάλει η Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, από το 10 μπήκαμε στα μνημόνια μέχρι σήμερα, και σου λέω ότι ακόμα και τώρα όχι, δεν θέλω, δεν γίνεται να εφαρμόσουμε. Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχει σκληρή και άκαμπτη θέση στο ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης, όχι μόνο για το ζήτημα της Ελλάδας, αλλά για το ζήτημα όλης της διαχείρισης ευρωπαϊκής οικονομίας. Διότι, όπως καλά γνωρίζετε, το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τη ρευστότητα σε όλο το νότο που έχει προβλήματα τραπεζικά, για παράδειγμα η ιταλική οικονομία, και έχει να κάνει με τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που ασκείται στην Ευρώπη συνολικά. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια βάζω τους διαχωρισμούς λογική αιμονική, μπορούμε να τους περιγράψουμε και αλλιώς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε όπως είμαστε για να έχουμε όλο το χρόνο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ζαχαριάδη. Σύντομη λοιπόν διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.